πολλές πελάτησες δεν φοράνε σε όλα τα παπούτσια το ίδιο νούμερο. Σε άλλα παπούτσια φοράνε μικρότερο, σε άλλο μεγαλύτερο. Για αυτές τις πελάτησες που δεν έχουν σταθερό νούμερο, υπάρχει ένας τρόπος να βρούμε το σωστό νούμερο. Μετράμε το πέλμα και εγώ σήμερα θα σου δείξω με ποιο τρόπο θα μετρήσεις το πέλμα σου για να ξέρεις τη διάσταση που έχει και να μπορείς να παίρνεις το σωστό νούμερο. Θα χρειαστείς ένα χαρτόνι λευκό, μία μεζούρα και ένα μολύβι. Και πάμε! Λοιπόν, βάζουμε το χαρτί το λευκό κάτω και κεντράρουμε το πόδι μας. Με ένα μολύβι κάθετα σχεδιάζουμε το περίγραμμα του ποδιού γύρω-γύρω. Λοιπόν, ελπίζω να το έκανα σωστά. Το κάνουμε και 2-3 φορές για να βγει. Εντάξει, τώρα δεν φαίνεται πολύ έντονα. Με το στυλό φαίνεται πιο έντονα. Παίρνουμε τη μεζούρα και μετράμε αυτή τη διάσταση από το μεγάλο δάχτυλο μέχρι τη φτέρνα. Μετράμε αυτή τη διάσταση. Το δικό μου το πόδι είναι 25 πόντους. Να το, εδώ είναι. Από το μεγάλο δάχτυλο μέχρι τη φτέρνα, αυτή είναι η διάσταση για το μήκος του ποδιού μου. Εμένα είναι 25 πόντους. Η μεζούρα είναι κατάλληλη για να το μετρήσουμε. Αν δεν έχουμε μεζούρα, το μετράμε με ένα μέτρο. Λοιπόν, μου δίνεις τις διαστάσεις σου για να τσεκάρω το νούμερο. Και να ξέρεις ότι μισάρια παπούτσια έχουν καταργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν είσαι στο μισό, χρειάζεσαι πατάκι.